Σήμερα η συνέντευξη αφορά τα δύο δημοτικά συμβούλια που έγιναν την Τρίτη στις 27 Μαρτίου. Ήταν δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις, η μία στις 7.30 ώρα με ένα μοναδικό θέμα, την έγκριση των αποτελεσμάτων του ισολογισμού της χρήσης του 2016, και στις 8 η ώρα είχαμε ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο που είχε 8 θέματα εκτός ημερήσια διάταξη και 41 τακτικά. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, το πρώτο συμβούλιο, είναι υποχρεωτικό να γίνεται σε ξεχωριστή συνεδρίαση η έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης ισολογισμού και απολογισμού του κάθε Δήμου. Έτσι και εμείς το 2016 ήρθαν οι ορκωτοί ελεγκτές, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και μας καταθέσανε την έκθεσή τους και τις καταστάσεις τις οικονομικές. Εδώ θέλω να πω το εξής. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ για την δουλειά που γίνεται στην οικονομική υπηρεσία από τη διεύθυνση μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο του Δήμου Τρίπολης, γιατί όπως και ένα κράτος έχει το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι το μόνο που έχει έσοδα, έτσι και ο Δήμος Τρίπολης έχει την οικονομική υπηρεσία, η οποία λειτουργεί, θα έλεγα, απτέστως, χωρίς καμία υπερβολή, και να τους συγχαρώ για τη δουλειά που κάνουν και βεβαίως και για τη συνεργασία και τις οδηγίες και τις πληροφορίες τις σωστές που δίνουν στους ορκωτούς ελεγκτές, ώστε να μας παρουσιάζουν αυτό το αποτέλεσμα. Άρα, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οικονομικές καταστάσεις αλλά και η τακτοποίηση των λογαριασμών, όπως λέμε και εμείς η δουλειά μας, πάνω αποτυπωμένα στο χαρτί, ήταν σε μια άριστη μορφή. Και για άλλη μια φορά τους συγχαίρω. Όμως, αυτές οι καταστάσεις συνοδεύονται από αριθμούς. Και οι αριθμοί είναι ψυχροί και είναι και αμήλικτοι. Λοιπόν, αποτυπώνουν δηλαδή ακριβώς την πλήρη ανυπαρξία του Δήμου στην καθημερινότητα και στο μηδενικό του έργο. Αυτό ακριβώς που αντιγράψαμε από το 2015 στο 2016 και προϋπολογίσαμε και ψηφίσαμε με πλειοψηφία, αλλά και το αναλύσαμε στο τεχνικό πρόγραμμα για το έτος που σήμερα διανύουμε. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή, για να καταλάβουν απλά οι πολίτες, φαίνεται ξεκάθαρα στις ίδιες καταστάσεις που αποτυπώνει η οικονομική υπηρεσία ότι δεν είναι μια Δημοτική Αρχή που θα μπορεί να σχεδιάσει ή θα μπορέσει να φέρει κάποιο έργο. Πέρα από τις εξαγγελίες που ακούμε εδώ και 3 χρόνια, τις μεγαλεπίβολες του κυρίου Παυλή και τα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί, η αλήθεια είναι ότι σήμερα το έργο είναι μηδενικό και δεν είμαι μηδενιστής, είναι μηδενικό το έργο, και επίσης η αλήθεια είναι ότι λειτουργούν μας απλοί διαχειριστές. Και αυτό στη σημερινή εποχή που γίνεται ο οργασμός προγραμμάτων και μελετών είναι πάρα πολύ κακό για το Δήμο και για το μέλλον και αφορά εμάς τους πολίτες και την καθημερινότητά τους. Παρατηρώ το τελευταίο διάστημα που είμαι και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής στις συνεδριάσεις ότι γίνεται μια προσπάθεια από την Πρόεδρο και από τα μέλη της Επιτροπής να βγάλουμε κάποια χρήματα με fast track διαδικασίες άρον-άρον για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε κάτι παλιό, κάτι μικρές μελέτες, κάτι επαστατητώσει να φανεί στον ορίζοντα. Αυτή η τακτική, την οποία την καταγγέλω των παρελθόντων ετών, και η πρακτική, το ότι φτάνει η περίοδος των εκλογών, γιατί σήμερα βρισκόμαστε ήδη σε μια προεκλογική περίοδος, άλλο αν εμείς ως παράταξη το θεωρούμε καθημερινότητα αυτό, αλλά με τον παλιό νόμο, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουμε εκλογές. Οπότε, αν νομίζει η Δημοτική Αρχή ότι θα περιμέναμε 4 χρόνια ανυπαρξίας για να έρθει τον τελευταίο χρόνο να δείξει κάτι με τα έργα βιτρίνας, όπως λέμε, καλό είναι να αφήσει αυτές τις πρακτικές, ας κλείσει κάποια γούβα, ας βάλει κάποια σήμανση, ας βοηθήσει λίγο την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί μέχρι και χτες ένα δέσποτο δάγκωσε ένα συμπατριώτη μας και ένα συμπολίτη μας, και από εκεί και μετά τα άλλα θα τα κρίνει ο κόσμος και ο λαός όταν φτάσει η ώρα. Η ζημιά θεωρώ που έχει υπέστη ο τόπος μας τόσα χρόνια με την ανυπαρξία και την ανικανότητα και την ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής είναι πάρα πολύ μεγάλη και θέλει πολύ μεγάλο αγώνα στο μέλλον για να διορθωθεί. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά τον έγκριση ισολογισμού και απολογισμού. Γι' αυτό και για το λόγο ψηφίσαμε παρόν. Γιατί δεν μας δίνει μια προοπτική, γιατί δεν έχουμε πλέον εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή, γιατί έχει χάσει πλέον την αξιοπιστία της σε όλους τους τομείς. Όσον αφορά το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί το μόνο που αξίζει να σημειωθεί και να πρέπει να πούμε στους συμπολίτες είναι για το Πάσχα. Στα θέματα εκτός ημερήσια διάταξης και στα πριν από αυτά τοποθετήσεις και ερωτήσεις, η παράταξή μας επέλεξε να μην κάνει καμία τοποθέτηση αυτή τη φορά.
Γιατί είναι κρίμα να λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ναι, μεν δεν παίρνουμε απαντήσεις για την καθημερινότητα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για να λέμε ότι μιλάμε. Σημασία έχει αυτό που λέμε να έχει ανταπόκριση και να μπορεί να το υιοθετήσει η Δημοτική Αρχή προς το καλύτερο και στο συμφέρον της πόλης. Και το λέω αυτό πριν τοποθετικό για το Πάσχα, γιατί θα κάνουμε ξεχωριστή συνέντευξη, αλλά κυκλοφορεί σήμερα ένα φυλάδιο, το οποίο είναι ένα φυλάδιο της παράταξης, Τρίπολη αλλάζουμε τα δεδομένα, και επί της ουσίας έχει τον απολογισμό που έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι κάτι το οποίο το ορίζει το Καλλικράτης. Και κάστοτε λέει Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή είναι υποχρεωμένη στα μέσα της θητείας, οφείλει τουλάχιστον, να κάνει ένα απολογισμό. Αυτό δεν το είδαμε από τη Δημοτική Αρχή του κ. Παύλη. Και δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση που δεν το είδαμε, γιατί απλά δεν έχει κάτι να πει, να κάνει ένα απολογισμό. Εμείς τα 3,5 αυτά χρόνια, μετά την εντολή που πήραμε από το λαό της Τρίπολης και βρισκόμενοι στην αντιπολίτευση και μάλιστα στην τρίτη θέση, πιστεύουμε ότι φέραμε μια διαφορετική αντιπολιτευτική τακτική. Και αυτό αποτυπώνεται μέσα από τις προτάσεις, τις θέσεις, τις λύσεις και τις παρεμβάσεις και τις αρθρογραφήσεις που έχει κάνει η παράταξη. Αυτό έρχεται σήμερα και ένα φυλάδιο και επικοινωνούμε με τον πολίτη, θα μοιραστεί σε όλους και λέει ακριβώς όχι τι δεν έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, αλλά τι εμείς έχουμε κάνει σαν Δημοτική Παράταξη. Δηλαδή κάνουμε ένα δικό μας απολογισμό και εννοείται ότι ανανεώνουμε και ευχαριστούμε καταρχάς τους συμπολίτες που μας εμπιστευτήκανε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες εκλογές. Άρα να μην απορούν πολλοί όταν βλέπουν αυτό το φυλάδιο ότι έχουμε εκλογές, γιατί έτσι ίσως είχε μάθει ως τώρα ο κόσμος να παίρνει φυλάδια μόνο στις εκλογές. Όχι, είναι μια επικοινωνία στα μέσα μιας νεκρής πολιτικά περίοδου. Είμαστε σε μια πολιτική ειρήνη για την αυτοδιοίκηση και ερχόμαστε και επικοινωνούμε με τους πολίτες, γιατί έτσι θεωρούμε εμείς ότι είναι σωστό. Μακάρι να το κάνουν και οι άλλοι. Για το Πάσχα θέλω να πω το εξής. Βέβαια θέλω να τονίσω ότι θα γίνει ξεχωριστή συνέντευξη για το φυλάδιο μετά τις γιορτές. Για το Πάσχα τώρα θέλω να πω το εξής. Η παράταξή μας ψήφισε παρόν. Γιατί? Γιατί πέρσι οι δαπάνες που υπήρχαν το Πάσχα ήταν λιγότερες από ό,τι φέτος. Ενώ φέτος δηλαδή έχουμε παραπάνω χρήματα να δαπανίσουμε, θα περάσουμε περίπου τις 100.000 ευρώ, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο η επισκεψιμότητα και η επιτυχία του Πάσχα είναι και χειρότερη. Δεν υπάρχει αυτή η έγκλη που υπήρχε παλιά στο Πάσχα. Και αυτό που προτείναμε είναι ότι πρέπει το Πάσχα να ξεκινήσει από το επόμενο αυτό Πάσχα, για το επόμενο Πάσχα, μια διαβούλευση. Μόλις εμπλεκόμενες φορείς, μια επιτροπή που να ονομάζεται Πάσχα στην Τρίπολη. Να δημιουργήσουμε ένα brand name Πάσχα στην Τρίπολη, το οποίο θα φέρει την πόλη μας στους πρώτους προορισμούς στην Ελλάδα και να είναι ο πρώτος προορισμός στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και γιατί όχι σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό πιστεύω θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ώστε και τα χρήματα που θα πανάμε να πιάνουν τόπο, αλλά και ο εορτασμός του Πάσχα να έχει αυτό που αναλογεί στην πόλη μας. Γιατί δύο εκδηλώσεις μας έδιναν, το Πάσχα και η Άλωση. Όλα τα άλλα η Δημοτική Αρχή του κ. Παυλή τα έχει καταργήσει. Έστω σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις, για να έχουμε επιτυχία, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν συνεργασίες και συνέργειες. Αρχικός στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών από όλη την Ελλάδα. Να αυξηθεί ο τουρισμός του τόπου μας, η τοπική οικονομία να τονωθεί και βεβαίως να διαδώσουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις μας που είναι πάρα πολλά και τα τηρούμε και τα τιμούμε αυτές τις μέρες. Έτσι θα πάρει ο Δήμος μια προστιθέμενη αξία όπου θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κάθε εκδήλωση να είναι ανωδική κάθε χρόνο. Αυτά είχα να σας πω για τα Δημοτικά Συμβούλια και να ευχηθούμε σε όλους τους πολίτες η Ανάσταση, η γέννηση και η Ανάσταση του Θεανθρώπου να είναι οδηγός μας για μια καλύτερη Τρίπολη, για ένα καλύτερο Δήμο. Έχουμε σε όλους καλό Πάσχα και καλές γιορτές να έχουμε. Να είστε καλά.